ώρα που τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν, πολλά είναι ακόμη τα ερωτήματα που αναζητούν απάντηση. Ο Υπουργός Παιδείας πάντως στέλνει το μήνυμα σε όσους γονείς σκέφτονται να αγνοήσουν την επαναλειτουργία των σχολείων και να αφήσουν τα παιδιά στο σπίτι, πως οι απουσίες θα είναι δεδομένες. Το σχολείο δεν έχει νόημα να λειτουργεί με το ζόρι. Θα τηρούνται απουσίες. Στις 11 Μαΐου τα θρανία γεμίζουν με τους τελεόφοιτους, κατά το ίμιση αφού το μοντέλο φοίτησης που έχει αποφασιστεί είναι αυτό της εναλλάξ παρουσίασης. Οι ώρες διδασκαλίας για τα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές έχουν οριστεί από τις 7.30 το πρωί έως τις 11.30. Με τα δημοτικά σχολεία που ανοίγουν στις 21 Μαΐου, τι θα γίνει? Πιο ακριβώς θα είναι το ωράριο φοίτησης? Για τα δημοτικά, πιθανόν να βγει μια διαφορετική ανακοίνωση. Το μειωμένο ωράριο των σχολείων ανοίγει άλλο κεφάλαιο. Αυτό των γονέων και του δικού τους προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν. Ποιος θα παραλαμβάνει τα παιδιά που θα σχολάνε στις 11.30, αφού οι γονείς θα έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους? Ποιος θα φροντίζει τα παιδιά όσο σχολάσουν οι γονείς, αφού ακόμη οι παππούδες και γιαγιάδες δεν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό? Βουνό τα ερωτήματα και στο θέμα των παιδιών που ανήκουν στην ειδική εκπαίδευση. Προς το παρόν όμως δεν έχει πει ο Υπουργός ότι επιστρέφει η ειδική αγωγή. Πώς αυτά τα παιδιά θα λάβουν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση την ώρα που οι υπόλοιποι μαθητές τους θα έχουν επιστρέψει στην τάξη? Εύκολη λύση θα είναι πάλι να μας πούν να μείνουν τα παιδιά μας στο σπίτι, αφήνοντας τα πάλι εκτός της όλης διαδικασίας. Και ενώ όλα αυτά αιωρούνται, ασαφείς είναι διευκρινίσεις και στο κεφάλαιο σχολικά λεωφορεία. Μόνο το 50% περίπου το 100% των παιδιών θα πηγαίνει σχολείο, οπότε θα δίνεται η δυνατότητα στα εντός των λεωφορείων να υπάρχουν οι κατάλληλες αποστάσεις. Θα εξασφαλίζεται στο 100% ο έλεγχος των αποστάσεων μέσα στο σχολικό λεωφορείο? 11 και 21 Μαΐου είναι μέρες ορόσημο για την σχολική εκπαίδευση, με το στίχημα επιτυχίας να είναι μεγάλο.